ευχαρίστησας και η φύση των πρωτόνων θεών σε ανήμνησε και θάνατος υφάνιστε και ο Αδάμ χορεύει δέσποτα και η Εύα είναι εκ των δεσμών λυτρουμένη χέρι κράζουσα σύ ο πάση παρέχον Χριστέ την Ανάσταση σύ ο πάση παρέχον Χριστέ την Ανάσταση τον Αναστάντα τριήμερον ανυμνήσω των ως Θεών παντοδύναμων και πύλας του άδου συντρίψαντα και τους απαιώνους εκτάφω γύραντα μυροφόρης οφθέντα καθώς συνδόκησε πρώτες ταύτες το χαίρετε φύσας και αποστόλης χαρά μηνύων ως μόνος ζωοδότης όθεν πίστη εγυναίκες μαθητές συμπολανίτης ευαγγελίζονται και άλλη στενάζει και θάνατος οδύρεται και κόσμος αγάλεται και πάντε συγχαίρουσι σίγα απαρές και σπάσει Χριστέ την Ανάσταση σίγα απαρές και σπάσει Χριστέ την Ανάσταση το τη σοφίας ιερών και θείων όργανων θεολογίας την λαμβράν συμφώνω σάλπηκαν υμνούμενσε Γρηγόριε θεωρήμων αλλός νους νοεί το πρώτο παριστάμενος προς Αυτόν τον νουν ημών Πάτερ οδήγησον ή να κράζομαι χαίρε κήρυξ της χάριτος. Άγγελος ανεφάνισε τη γη στον αρήτων τα θεία της πρωτής εξακέλων τες γάτων ασωμάτως φωνές ανθρωπίνων νοείται και σαρκή χρώμενος εξέστησας ημάς και βοάσι θεωρήμων έπισας ταύτα. Χαίρε διού το σκότος η λάθη, χαίρε διού το φως αντισύνδε. Χαίρε της ακτής του θεότητος άγγελε, χαίρε της κτιστής και μωράς όντως έλεγε. Χαίρε ύψος ανυπά ευατών και του Θεού φύση. Χαίρε ύπων, χαίρε βάθος της θεώρητων την ενέργεια νυπών. Χαίρε ότι την δόξα του Θεού καλώς είπας, χαίρε ότι θα δόξα στον κακού τον εξήπας. Χαίρε φως τύρο δείξα στον ήλιον, χαίρε κρατή του νέκταρος πάροχε. Χαίρε διού η αλήθεια ελάμπη, χαίρε διού εσκοτίστη το ψεύος, χαίρε κήρυξ της χάριτος. Τη 28η του αυτού μηνός δίνει του Οσίου Πατρός ημών Ιλαρίωνος του νέου ηγουμένου μονής της Πελεκητής. Τη αυτή η μέρα άθλησης του Αγίου Ηρωδιώνος ενός των 70 Αποστόλων. Τη αυτή η μέρα Κυριακή Δευτέρα των Ιστιών μήνυ επιτελούμε του εναγής Πατρός ημών Γρηγορίου Αρχιεπισκόπου Θεσσαλονίκης του Παλαμά. Τες αυτόν πρεσβείες ο Θεός ελέησον και σώσον ημάς. Ανοίξω το σώμα μου και πληρωθήσετε πνεύματος λόγον έξον με την βασιλή την πίτρη και οφήσον με ελφερός μανίκη πίσω και άσκο Λόγος Θεοπούτε, ο ζώσα και άφθονος πηγή, θεία σα συγκροτήσαντας, αιμάτητον στερέωσον και τη θεία δόξη σου. Στεφάνω δόξη αξίες. Την ανεξυπνία στον θεία βουλή, της έχεις μαθαίνος από Θεός, σώτο εξής του, ο προφήτης Σαββατού, κατάλλον δεν τράβεται, δόξα την δυνάμη σου, Κύριε. Εξαίσθητος σύμπαντα, επί τη θεία δόξη σου, σίγαρα πυρόγαμε παρθένε, έσχεσαι μήτρα των επί πάντων θεών, και τέτο κασά χρονώνιον, Θεία ταύτων και πάντημον τελώντας εωτήρι Θεόδοτες της Θεομήτωρος
θέτας χείρας κρατήσομε, τον εξαρτήστε θέτα Θεόν δοξάζοντα. Αντρίος πατήσαντες χαίροντες έψαλον υπερήμνητε ο των πατέρων Κύριος και Θεός ευλογητός. Ενούμεν ευλογούμε και προσκυνούμε τον Κύριο. Έδασε βαγίσε την καμήνο ο τόπος της Θεοτόκου διεσώσε τον τότε με τυπούμενος νύδεν εργούμενος την οικουμένην άπασαν αγυριξάνουσαν των Κύριων υμνείτε τα έργα και υπεριψούτε εις πάντας τους αιώνα. Σημαντικό και να γίνει παραπάνω και στην δόξα να αναπέμπουμε το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την ειν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν πόσο πνοή ενεσότο τον Κύριο. Πόσο πνοή ενεσότο τον Κύριο. Ενεσότο πνοή πόσο τον Κύριο. Και υπέρ του δοξεθήν ημάς της ακροάσεως το Αγίο Ευαγγελίο, Κύριε το Θεό, ημών οικετεύσομαι. Κύριε Λέησο, Κύριε Λέησο, Κύριε Λέησο, Σοφία ορθή, ακούσουμε το Αγίο Ευαγγελίο, ειρήνη πάση. Και το Πνεύματι σου. Κατά Ιωάννη, Αγίο Ευαγγελίο, το ανάγνωσμα πρόσχομαι. Δόξαση, Κύριε, δόξαση. Που συσοψίαστη ημέρα εκείνη τη μία των Σαββάτων και των θυρών και κλεισμένων, όπου ήσαν οι μαθητές συνηγμένοι δια των φόβων των Ιουδαίων, ήρθε ο Ιησούς και έστει στο μέσον και λέγει αυτή ειρήνη μην. Και τούτο λοιπόν έδειξαν αυτή δασχήρα και την πλευράν αυτού, εχάρισαν οι μαθητές ιδέοντες των Κύριων. Είπε νουν αυτή ο Ιησούς πάλιν ειρήνη μην, καθώς απεσταλκέμαι ο πατήρ καγοπέμπο ημάς. Και τούτο λοιπόν ενεφύσισε και λέγει αυτή: λάβετε πνεύμα Άγιον. Αν την αναφείτε τα σαμαρτία, αφείτε αυτή. Αν την κρατείτε και κράτητε. Θωμά δε είσαι εκ των 12 λεγόμενο δίδυμο σου και με ταυτόν, ότε ήρθαν ο Ιησούς. Έλεγον είναι αυτό οι άλλοι μαθητέ, οράκαμε τον Κύριον. Ο δε είπεν αυτή: εν μη είδε τα σχέση είναι αυτό το τύπο των ύλων, και βάλω το δάκτυλό μου στο τύπο των ύλων, και βάλω τη χείρα μου στην πλευρά αυτού που μη πιστέψω. Και μεθυμέρες οκτώ πάλιν ήσαν έσω οι μαθητέ αυτού και Θωμάς με ταυτόν. Έρχεται ο Ιησούς των θυρών και κλεισμένων και έστει στο μέσον και είπε ειρήνη μην. Ήταν λέγει το Θωμά φέρε τον δακτυλό σου όδε. Και είδε τα σκύρες μου και φέρε τη χείρα σου και βάλε στην πλευρά μου και με γίνω άπιστος αλλά πιστός. Και απεκρίθη ο Θωμάς και είπε αυτό. Ο Κύριος μου και ο Θεός μου. Λέγει αυτό ο Ιησούς ότι ο ρακάς μου επεπίστευκας. Μακάρι μη δώντες και πιστεύσατες. Πολλά μείνουν και άλλα σημεία πίσω ο Ιησούς ενώπιον των μαθητών αυτού. Αοκαέστηκε γραμμένα το βιβλίο τούτο. Ταυτό δε γέγραπτε να πιστεύσετε ότι ο Ιησούς εστίν ο Χριστός, ο Υιός του Θεού. Και να πιστεύονται ζωήν έχετε εν το ονόματι αυτού. Δόξα σοι Κύριε, δόξα σοι. Σίγαρε Θεός ημών εκτός σου άλλων κοίδαμε, το όνομά σου ονομάζομαι. Δεύτε πάντες η πιστή προσκυνήσουμε και του Χριστού Αγία Ανάσταση. Ιδού γαρίζω για του σταυρού χαρά εν όλο τον κόσμο. Διαπαντός ευλογούνται στον Κύριο Υιού με την Ανάσταση αυτού. Σταυρό γαρυπομείνας δί ημάς θανάτω θάνατον όβεσαι. Ναι, ελεήμων ελέησον με ο Θεός. Κατά το μέγα ελεόσον και κατά το πλήθος των υπηρμών σου εξάλειψον το ανώμημά μου. Επιπλήον πλήνων με από της ανομίας μου και από της αμαρτίας μου καθάρισον με. Ότι την ανομία μου
πονηρών ενώπιόν σου επίησα, όπως αμυτεωθήσε τη λόγη σου και νικήσεις ενδοκρίνεστα έσαι. Ιδούγαρ εν ανομίες συνελήφθη και εν αμαρτίες εγγύσισε με ημίτυρ μου. Ιδούγαρ αλήθειαν ηγάπησας, άδειλα και τα κρύφια τη σοφία σου εδηλωσάς μου. Ραντίσμε σώπο και καθαρισμίσω με, πλυνίσμε και υπερχιώνα λευκαθίσω με. Ραντίσμε αγαλίαση και έφρωση, αγαλιάσω δε ως Θεό, τε ταπεινωμένα. Απόστρεψω το πρόσωπό σου από τον αμαρτιόν μου και πάσα στους ανομίας μου εξάλληψω. Δηλαδή καθαράντησαν εν εμεί ο Θεός και πνεύμα εφθές εγέννησον έντισε κάτις μου. Μη απορρίψεις με από το προσώπο σου και το πνεύμα σου το Άγιον μη αντανέβεις απ' εμού. Όλος με την αγαλίαση του σωτηρίου σου και πνεύματι γεμονικό στηριξόν με. Διδάξω ανώμους τα σοδούς σου και ασεβείς επίσε επιστράψους. Είσαι με ξεμάτων ο Θεός της σωτηρίας μου, αγαλιάσατε η γλώσσα μου, τη δικαιοσύνη σου. Στόμα μου αναγγέλει την αίρεσή σου. Ό,τι θέλησες τη Σία έδωκα, όλο καυτώματα ο καθοκίσει. Τη Σία το Θεό πνεύμα συντετριμένον, καρδία συντετριμένη και τεταπεινωμένη ο Θεός, ούκ εξουδενώσει. Αγαθήνον τη ευδοκία σου τη Σιών και υποδομηθεί τα τείχη η Ιερουσαλήμ. Πότε ευδοκίσεις τη Σία δικαιοσύνης αναφορά και ολοκατώμα. Πότε ανήσου συνέβη το θυσία στη Διόν σου μόσους και λαϊσόν με ο Θεός. Σώματος όλων εσύ.
Πρεσβείς Παναχράντας ποινησίμων Θεοτόκου και υπαρθέν Μαρίας, δυνάμει την τιμή και ζωπή σταυρού, προστασίες την τιμήν επουρανίαν, την δυνάμει να σωμάτων και στις τιμήν δόξου προφήτ προεδρόμου και βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων Δόξων, Παρυφών και Προκορυφαίων Αποστόλων, Πέτρου και Παύλου και πάντων Αγίων Αποστόλων και Σαποστόλων, των Αγίων Πατέρων, Μεγάλων Ιεραρχών και Οικουμενικών Δασκάλων, του Βασίλειου Μεγάλου, Γρήγορου Θεολόγου, Γιώργου του Χρυσοστόμου, Θανασίου και Κυρίλου, Ιωάννου του Ελεήμονος, Πατριαρχών Αλεξανδρίας, Νικολάου του Ερμύρης, Σπυρίδων Επισκόπου, Πλημυθούντος και Νεκταρόπεντα Πόλεως, των Δωματουργών, των Αγίων Δόξων, Μεγάλων Μαρτύρων, Γεωργίου του Παφόρου, Δημήτρη του Μεροβλήτου, Θεοδόρων, Τύρονος και Στρατιλάτου, Κειμενάν Θαυματουργού, των Ιερών Μαρτύρων, Χαραλάμπους και Ελευθερίου, των Αγίων Δόξων, Μεγάλων Μαρτύρων, Γενοκοθέκτος, Βάρας, Αναστασίας, Κατερίνης και Αγίας Πατρίνης Μαρίδης, Παρασκευής και Ειρήνης, της Αγίας Σου Απαρθονομάρτυρος, Μαρκέλης και ο Πολίτητος του Σοβήνου Νικηφόρου, του Λεπρωτού Σύνικρος του Μετανοήτε, των Αγίων και Δικαίων, Θεοπατώρων, Ιωάκημ και Άνης, του Αγίου Ιλαρίωνος του Νέου, του Αγίου Ροδίωνος από τον Εβδομήκοντα, το εν Αγίης Πατρόσιμων Γρηγορίου, Αρχιεπισκόπου Θεσσαλονίκης του Παλαμά, ότι την Θεία Μνήμη εορτάζουμε και πανηγυρίζουμε και πάντων σου των Αγίων, οικετεύομεν σε μόνο πολύλαιο Κύριε, επάκουσον ημών των αμαρτωλών δεωμένων σου και ελέησον ημάς. Αμήν, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Ελέη και τιμής και φιλανθρωπία του Παναγενού σου Υιού μεθού ευλογητώσει, Συ το Παναγίο και αγαθό και ζωπιό σου πνεύμα δεν είναι και αή και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Θεοτόκο και μητέρα του φωτός εν ύπνης θυμώντας μεγαλύνομαι. Μεγαλύνει η ψυχή μου τον Κύριο και η Γαλλία σε το πνεύμα μου, επί το Θεό το σωτήρι μου, επί την τιμή ο Θεός.
έφερε τα πείνα σε τις δούλες αυτού, του γράφω φωνή, μακάριος είμαι πάσαγε, την τιμιωτέραν των χερουβήν και δοξωτέρων, ασυγκρίτους των σεραφείν, την αδιαφόρος θεολόγων τεκούσαν, την όντως θεοτόπων σε μεγαλύτωμαν. Ότι επίσεν μεγαλία δυνατός και Άγιον το όνομα αυτού και το έλεος αυτού εις γενναιόν και γενναιόντις φοβουμένης αυτών την τιμιωτέρα των χερουβήν και δοξωτέρα να συγκρίνητος των σεραφείν την αδιαφόρο εις Θεόν λόγω τεκούσα την όντως Θεός όπως επίση κράτησε βρεχίαν για αυτού διασπάτησε υπερηφάνου διανύοντα δία σαρκών. Τι τιμιωτέρα των χερουβήν και δοξωτέρα ασυγκρίτω των σεραφείν. Τι είναι αδιαφόρο θεολόγο τεμούσα. Την όντω θεοτόπων σε μεγαλύτωμα. Καθήλε δυνάστας από θρόνο και ύψωσε ταπείνους, πεινώντας ενέβησεν αγαθό και πλουτώντας εξαπέστηνε γένος την τιμιωτέραν των χερουβήν και ενδοξωτέραν ασυγκρίτως των σεραφείν την αδιαφόρος Θεόν λόγον τεκούσα την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνον. Αντελάβετε Ισραήλ παιδός αυτού μισελελέως και τους ελάλησαν προς τους πατέρας ημών ο Αβραάμ και το σπέρμα τι αυτού έως αιών την τιμιωτέραν των χερουβήν και ενδοξωτέραν ασυγκρίτως των σεραφείν την αδιαφθόρος Θεόν λόγον τεκούσαν την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνομαι. Άπας γηγενής κοιτάτο το πνεύμα τη λαμπαδοχούμενος πανηγύριζε το δε αείλων όλων φύσης γερεύουσα τα ιερά θαυμασία εις Θεομήτωρος και λάβος όσον ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της ηχάρητη, της Παναγίας Ακράντου, υπερευλογημένης εν δόξου, δεσποίνης ημών Θεοτόκου και Παρθένου Μαρίας με το πάντο των Αγίων μνημονεύσαντες, εαυτούς και αλλήλους και πάσα τη ζωή ημών, Χριστό το Θεό παραθώμεθα, ότι σε έδωσε πάσα δυνάμεις των ουρανών και στην δόξα να αναπέμπωσε το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την ίν και αη και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Άγιος Κύριος ο Θεός ημών. Άγιος Κύριος ο Θεός ημών. Υψούνται Κύριον των Θεών ημών και προσκυνείται το υποποδείο των ποδών αυτού ότι ο Άγιος εστί. Συγκεκρισμένον δε δέσποτα των θυρών όσοις ήρθες, τους αποστόλους έκλεισας, πνεύματος Παναγίου, ειρηνικός έμφυσίσας, εις δεσμήτε και δί, τας αμαρτίας ήρικας και οκτώμεθ ημέρας, την συμπλευρά το θωμά υπέληψες και τα σχήρας με θούμεν Κύριος και Θεός υπάρχει. Χαίρε Πατέρων καύχημα Θεολόγων
αδελφτά και των όσων των ανθρωπίνων και παντεύματος χαίρε τέλενος και θάνον και ζων πάτε. Δέσποινα πάντων άνασαν πρόθεσον εν κινδύνης, πρόθεσον εν τες θλίψες η πάρεσο εν ανάγκες της τελευταίας ημέρας μη σατανή μας λάβει μια δυσμία απώλεια βήματι του Υιού σου το φοδερό ανευθύνουσα πάντα παραστήνε ο Θεομήτων Δέσποινα πίσων σες πρεσβείες. Υπήρχες
το Πάτρι, έπαθες ως άνθρωπος και εκουσίως υπέμεινος σάρκων. Αρέστησε του τάφου ως εκπαστάλλος προέλθον ή να σώσεις τον κόσμο, Κύριε, δόξα Σοι. Εν είτε αυτόν εν τυμπανό και χορό, εν είτε αυτόν εν κορδές και οργάνο, την μακαρίαν εν κόσμο ζωή δίνει σας, και εν είν των μακαρίων συνεφραίνει της δύμης, και γήτη των πραέων ως πάος οικείς, ιεράρχα Γρηγόριε, χάρη θαμάτων πλουτής δε παρά Θεού, ειν παρέχεις της θυμώσεις. Εν είτε αυτόν κυμβάλλησεν, και σεν είτε αυτόν κυμβάλλησεν, αγού, πάσα πνοή εν εσώτω των Κύριων, την μακαρία λε κόσμο ζωή δίνει σας, και νη το μακαρίον συνεφραίνει της δίνης, και γήτη των παρέων ο πρόσικης, ιεράρχα Γρηγόρια, χαρήν θαυμάτων πλωτής δε παρά Θεού, ειν παρέχεις της τιμός Ισαέ. Στόμα δικαίου πως τάξωθεια, χείλη δε ανδρών, επιστάτε χάριτας, ορθοδοξία στα δόρματα κατεφύτε σας, κακοδοξία μάκαρ, εκτεμώντας ακάθας, και πίστεως το σπόρο βληθήνας καλός, τι επομβρία το λόγο σου, εκατοστεύοντας τάχυνος πρακτικός, Γεωργός Θεό προσέινε. Κύριε σου, Κύριε, δικαιοσύνη και ας είσαι αγαλιάσονται τι του αμέν του σου δύο μακάρνα πρότητα με θαύμασαν αγγέλων και ανθρώπων η δήμη και γάρτη προαιρέσεις θερός αθλητής και ασκητής αναδέδειξε και ιεράρχης και άξιος λειτουργός του Θεού και φίλος γνήσιος. Ο Αδάμ ανακέκλειται,
η κατόρων ενέκρωτε, η Εύα ηλευθέρωτε, ο θάνατος τεθανάτωτε, και η μη σε ζωοποιηθήμε, διόν ημνον δεσβόμε. Ευλογήτως Χριστός ο Θεός ημών, ο ούτως ευδοκίσας δόξαση. Βασιλεία του Πατρός
Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. In peace let us pray to the Lord. For the peace from above and for the salvation of our souls, let us pray to the Lord. For peace in the whole world, for the stability of the holy churches of God, and for the unity of all, let us pray to the Lord. For this holy church and for the strength of it with faith, reverence, and the hope of God, let us pray to the Lord. Χριστό, διακονία πάντα του πλήρου και του λαού του κυρίου Δεϊθόδου. Κύριε, for the great church of Christ, and their holy archdiocese, which lies in sin in every city and country, and for the faithful who live in them, let us pray to the Lord. For favorable weather and abundance of the fruits of the earth and for temperate seasons, let us pray to the Lord. For travelers, the lands, and for the sick, the suffering, the godly, and for their salvation, let us pray to the Lord. For deliverance from all affliction, wrath, danger, and distress, and for the peril of the coronavirus against us, let us pray to the Lord. For brother and those who live the fight against the coronavirus, the doctors, the medical workers, and the scientists, let us pray to the Lord. Παναγία Σαχράντο, υπερευλογημένη σε δόξο, δεσπίνη Σίμων Θεοτόκου και υπερθέν Μαρία, με τα πάντα των Αγίων δημοναύσαντε σε αυτού και αλλήλου, και πάσα τη ζωή μόνο Χριστό το Θεό παραθόμεθο. Ότι πρέπει σε πασα δόξα τιμή και προσκύνηση στο Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αή και στου αιώνα των αιώνων. Αμήν ευλόγη η ψυχή μου τον Κύριον και πάντα τα εντός μου το όνομα του Αγίων αυτού, τες πρεσβείες της Θεοτόκου σώτε, σώσον ημάς. Λόγη ψυχή μου τον Κύριο και μη επιλανθάνω πάσα στο σαν τα αποδόσεις αυτού, τες πρεσβείες της Θεοτόκου σώτε, σώσον ημάς. Κύριος εν δωράνω ετοίμασε τον θρόνον αυτού και η βασιλεία αυτού πάνω δεσπόζει, τες πρεσβείες της Θεοτόκου σώτερ σώσον ημάς. Εν και την ειρήνη Κύριε δεηθόμενο δυναμούς όσον ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της ηχάρητη. Σπαναγίας Αγράδης, ολογημένης εν δόξο δεσποίνης ημών Θεοτόκου και υπερθένου Μαρίας, με τα πάντα των Αγίων μνημονεύσαντες αυτούς και αλλήλους και πάσαν ζωήν ημών, Χριστό το Θεό παραθόμεθα. Συ Κύριε. Χριστό το κράτος και σωστή βασιλεία και δύναμης και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν εν η ψυχή μου τον Κύριον, εν έσω Κύριον εν τη ζωή μου, ψαλώ το Θεό μου έως υπάρχω. Σώσον ημάς, Υιέ Θεό, ο Αναστάς εκ νεκρών, ψάλλοντας η Αλληλούια. Ο Θεός αυτής αυτού επί Κύριε του Θεών αυτού, σώσον ημάς, Υιέ Θεό, ο Αναστάς εκ νεκρών, ψάλλοντας η Αλληλούια. Βασιλεύσει Κύριος εις τον αιώνα, ο Θεός ους αιώνης γενεάν και γενεάν, σώσον ημάς, Υιέ Θεό, ο Αναστάς εκ νεκρών, ψάλλοντας η Αλληλούια. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι. Και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων, αμήν. Ο μονογενής Υιός και Λόγος του Θεού, αθάνατος υπάρχον και καταδεξάμενος δια την ημετέρα σωτηρία, σαρκωθήνε εκ της Αγίας Θεοτόκου και Αϊ Παρθένου Μαρίας, ατρέπτος εν ανθρωπίσας, σταυρωθήστε Χριστέ ο Θεός, θανάτω θάνατον πατήσας, ίσον της Αγίας Τριάδος συνδοξαζόμενος το Πατρί και το Αγίο Πνεύματι σώσον ημάς. In peace, let us again pray to the Lord. Help us, save us, have mercy upon us, and protect us, O God, in your grace.
commemorating our most holy, pure, blessed, and glorious Lady the Theotokos and of the Virgin Maria, one of the saints, let us commit ourselves and one another and our whole life to Christ our God. For you are a good and loving God, and to you we give glory, to the Father and the Son, the Holy Spirit, now and forever, and to the ages of ages. Amen. Αυτή η μέρα Κυρίου αγαλλιασόμεθα και βραθωμένεν αυτή του λίθου σφραγιστέντος υπό των Ιουδαίων και στρατιώτων φυλασσόντων το άκρατος σου σώμα ανέστης τριήμερος ότι βολούμενος στο κόσμο τη ζωή δια τούτο εδυνάμεις των ουρανών ευώς εισοδότα δόξα τη Αναστάση σου Χριστέ, δόξα τη Βασιλεία σου, δόξα τη οικονομία σου μόνε φιλάνθρωπε. Και στη δόξα να αναπέμπομεν
το Πατρί και το Υιό και το Άγιο Πνεύμα, την ίν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Μη ποτέ παραρρεθεί.
αποδοσίαν, πως ημείς ευξόμεθα τη λακάφτης αμελήσαντες σωτηρίας, ή της αρχήν λαβούσα, λαλίστε δια του and preserve us. Let us be attentive. Save me, O Lord, for the godly man has failed. Wisdom. The readings from St. Paul's letter to the Hebrews. Let us be attentive. In the beginning, you, O Lord, didst found the earth, and the heavens are the work of thy hands. They will perish, but thou wilt remain. They will all grow old like a garment, like a mantle thou wilt roll them up, and they will be changed. But thou art the same, and thy years will never end. But to what angel has he ever said, sit at my right hand till I make thy enemies a stool for thy feet? Are they not all ministering spirits sent forth to serve for the sake of those who are to obtain salvation? Therefore, we must pay closer attention to what we have heard, lest we drift away from it. For if the message declared by angels was valid, and every transgression or disobedience received a just retribution, how shall we escape if we neglect such a great salvation? It was declared at first by the Lord, and it was attested to us by those who heard him. Peace be unto you, the readers. Αλληλούια, αλληλούια, Σοφία, Θεία, ακούσαμε το Αγίο Ευαγγελίο, ειρήνη πάση. Και το πνεύμα της σου. Εκ του κατά Μάρκον Αγίου Ευαγγελίου το ανάγνωσμα πρόσχομαι. Δόξα σοι, Κύριε, δόξα σοι. Το καιρό εκείνο εισήλθεν ο Ιησούς εις Καπερναούμ και ακούστη ότι εισι εικονεστή. Και ευθέως συνήκθησαν πολλοί ώστε μη και ατυχωρήν μη δε τα προς την θύραν. Και λάλλει αυτοί στον λόγο, και έρχονται προς αυτόν παραλυτικών φέροντες, ερώμενων υπό τεσσάρων. Και μη δυνάμει, προσεγγίσε αυτό δια των όχλων, απεστέλεσε τη στέγη όπου είναι, και εξορίξατε σκαλώσει το κράβατον, εφό παραλυτικός κατέκειτο. Ιδόντο Ιησούς την πίστην αυτόν λέγει το παραλυτικό τέκνον, αφαιοντέσαι αμαρτία σου. Ίσαντε την έστων γραμματέων εκεί καθήμενη, και διελεγιζόμενη τη καρδία αυτών. Τι ούτω ούτω λαλή βλασφημία, τη δύνατα φιέν αμαρτία ημίη, ο Θεός. Και ευθέως επιγνούσε ο Ιησούς το πνεύμα του αυτού, ότι ούτω αυτοί διαλογίζονται με αυτή, είπεν αυτή. Τι τα αυτά διαλογίζεστε εν τες καρδίες ημών. Τι εστί ευκοπότερον, ή πειν το παραλυτικό, αφέοντε σου αμαρτία, ή ή πειν έγινε και άρω των κραβατών σου και περιπάτη. Είναι αδεηδείτε ότι εξουσίαν έχει ο Υιός του ανθρώπου αφήνε επί της γης αμαρτίας, λέγει το παραλυτικό. Σύ λέγουν, έγειρε και άρων το κράβατό σου και είπαγε εις τον οίκον σου. Και για έρθει ευθέως και άρων στον κράβατον εξήλθεν αντίον πάντων, ώστε εξίσταστε πάντας και δοξάζει το Θεόν λέγοντας ότι ουδέποτε ούτως The reading is from the Holy Gospel according to St. Mark. Let us be attentive. At that time, Jesus entered Capernaum, and it was reported that he was at home. And many were gathered together, so that there was no longer any room for them, not even about the door. And he was preaching the word to them. And they came bringing to him a paralytic carried by four men. And when they could not get near him because of the crowd, they removed the roof above him. And when they had made an opening, they let down the pallet on which the paralytic lay. And when Jesus saw their faith, he said to the paralytic, My son, your sins are forgiven. Now some of the scribes were sitting there questioning in their hearts, Why does this man speak thus?
It is a blasphemy. Who can forgive sins except God alone? And immediately Jesus, perceiving in his spirit that they thus questioned within themselves, said to them, "Why do you question thus in your hearts? Which is easier, to say to the paralytic, 'Your sins are forgiven,' or to say, 'Rise, take up your pallet and walk'? But that you may know that the Son of Man has authority on earth to forgive sins," he said to the paralytic, "I say to you, rise, take up your pallet, and go home." And he rose and immediately took up the pallet and went out before them all, so that they were all amazed and glorified God, saying, "We never saw anything like this." Doxa si Kyrie, doxa si. Όπως είπε το κράτος σου πάντα το φιλατώμενο, σι δόξα να αναπέμπομεν, το Πατρί και το Υιό και το Άγιο Πνεύμα την ίν και αη, και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Ιτα May the Lord our God remember all of you and all the pious
and Orthodox Christians in his kingdom, now and forever, and unto the ages of ages. Amen. Let us pray to the Lord. Kyrie eleison. For deliverance from all affliction, wrath, danger, and distress, let us pray to the Lord. Kyrie eleison. Help us, save us, have mercy upon us, and protect us, O God, in your grace. And sinless day, let us ask of the Lord. For an angel of peace, a faithful guide, a guardian of our souls and bodies, let us ask of the Lord. For forgiveness and remission of our sins and transgressions, let us ask of the Lord. For everything that is good and beneficial to our souls, and for peace in the world, let us ask of the Lord. For the completion of our lives in peace and repentance, let us ask of the Lord. For Χριστιανά τα υπέρη του ζωή σημών ανώδυνα ανεπέσχει δερινικά και καλήν απολογία την έμπη του φοβερού βήματος του Χριστού ετησόμεθα. Παναγία Σακράτη, την ευλογημένη σαν δόξου, δεσπίνη σημών Θεοτόκου και υπαρθένου Μαρίας, με τα πάντα των Αγίων μνημονεύσαντες αυτούς και αλλήλους και πάσα τη ζωή ημών, Χριστό το Θεό παραθώμεθα. Through the mercies of the only begotten Son, with whom you are blessed together with your holy, good and life-giving Spirit, now and forever to the ages of ages. Αμήν. Ειρήνη πάση. Και το πνεύμα. Let us love one another, that with one mind we may confess. Pater Aion, και Αγίο Πνεύμα, Τριάδα Ομοούσιον, και Αχωρίστον. Τα στήρας, εν σοφία πρόσκομεν. Πιστεύω εις ένα Θεόν Πατέρα Παντοκράτορα, ποιητήν ουρανού και γης ορατώντε πάντων και αοράτων, και εις ένα Κύριον Ιησού Χριστόν, τον Υιόν του Θεού, τον μονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προπάντων των αιώνων, φως εκ φωτός Θεών αληθινών, εκ Θεού αληθινού γεννηθέντα ουπίθέντα, ομοούσιον το Πατρίδιου τα πάντα εγένετο, το δημά στους ανθρώπους και δια την ημετέρα σωτηρία, κατελθόντα εκ των ουρανών και σαρκωθέντα εκ πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου και ενανθρωπίσαντα. Σταυρωθέντα τε υπέρ ημών επί Ποντίου Πιλάτου και παθόντα και ταφέντα και αναστάντα την τρίτη μέρα κατά τη γραφάς και ανελθόντα εις τους ουρανούς και καθεζόνων εκ δεξιών του Πατρός και πάλι ερχόμενο με τα δόξης κρίνε ζώντας και νεκρούς, ούτης βασιλείας σου και εις μετέρους. Και εις το Πνεύμα το Άγιο, το Κύριο, το Ζωοποιόν, το εκ του Πατρός εκπορευόμενον,
το Συ Πατρί και Υιό συμπροσκυνούμενον και συνδοξαζόμενον το λαλήσαν διά των προφητών. Εις μίαν Αγίαν Καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησίαν ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών, προσδοκώ ανάσταση νεκρών και ζωή του μέλλοντος αιώνος. Αμήν. I believe in one God, the Father, the Almighty, creator of heaven and earth and of all things visible and invisible, and in one Lord Jesus Christ, the begotten Son of God, begotten of the Father before all ages, light of light, true God, begotten, not created, of an essence with the Father, through whom all things are made, who for us men and for our salvation came down from heaven, who was incarnate of the Holy Spirit and the Virgin Mary became man, and he was crucified for us to Pontius Pilate, and he suffered and was buried, and he rose on the third day according to the Scriptures, he ascended into heaven and is seated at the right hand of the Father, and he will come again in glory to judge the living and the dead. His kingdom shall have no end. And in the Holy Spirit, the Lord, the Creator of life, who proceeds from the Father, who together with the Father and the Son is worshipped and glorified, who spoke to the prophets. In one holy Catholic and apostolic church, I confess in baptism for the forgiveness of sins. I expect the resurrection of the dead and the life of the age to come. Amen. Στομεν καλό, στομεν με τα φόβο, πρόσχομεν την Αγίαν αναφοράν, εν ειρήνη προσφέρει. Ελέον ειρήνης θυσίαν ενέσεως. The grace of our Lord Jesus Christ and the love of God the Father and the communion of the Holy Spirit with all of you. Ευχαριστήσουμε το Κύριο αξιόν και δίκαιον. Τον επινικίαν ύμναν άδοντα βόντα και κραγότα και λέγοντα Αγίες αυτομαθητές και Αποστόλης υπόν, λάβετε, φάγετε, τούτο μου έστει το σώμα του υπηρημών κλώμενων, εις άφεσιν αμαρτιών. Αμήν. Likewise, he took the cup of the fruit of the vine, and having mingled it, offering thanks, blessing and sanctify it, he gave it to his holy disciples and apostles, saying, drink of this, all of you, this is my blood of the new covenant, which is shed for you and for many, for the remission of the sins. Amen. Do this in remembrance of me, for as often as you eat this bread and drink this cup, you proclaim my death and you confess my resurrection. Therefore, Lord, we also, remembering his saving passion and life-giving cross, his three-day burial and resurrection from the dead, his ascension into heaven and enthronement at your right hand, God and Father, and his glorious and awesome second coming, the Son, Son, Siprosferomen, kata panda ke dia panda, we offer to you these gifts from your own gifts in all and for all. Σε ευλογούμε.
Ξερέτος της Παναγίας Ακράτου, πυροβλογημένης εν δόξου Δεσποίνης ημών Θεοτόκου και η Παρθένου Μαρίας. Επίσης η χέρι και η χάρη πομένη πάσα ηκείς. Safe, honorable, and healthy for many years, rightly teaching the word of your truth. Remember also, Lord, those which of us close to mind, and all your people. And grant that with one voice and one heart we may glorify and praise your most honored and majestic name of the Father, and the Son, and the Holy Spirit, now and forever, and to the ages of ages. God and Savior Jesus Christ be with all of you. Having remembered all the saints, let us again in peace pray to the Lord. For the precious gifts offered and consecrated, let us pray to the Lord. That our loving God has received them at his holy heavenly spiritual altars, and offering a spiritual fragrance, may in return send upon us divine grace and the gift of the Holy Spirit. Let us pray. Having prayed for the unity of the faith and for the communion of the Holy Spirit, let us commit ourselves and one another and our whole life to Christ our God. And make us worthy, Lord, with confidence and without fear of condemnation, to call you the heavenly God, Father, and to say, Pater imon, o entis uranis, agiasti to onoma sou. Τον άρτημο μου το οποίο σου δώσει μην σήμερα και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφίεμεν τους οφειλάτες ημών, και μη εις ενέγγυς ημάς εις πειρασμόν, αλλά ρίξεις ημάς. For yours is the kingdom and the power and the glory of the Father and the Son and the Holy Spirit, now and forever, and to the ages of ages. Amen.
ασκεφαλώσιμο το Κύριο κλείνομε. Συ, Κύριε. Χάρητη και εκτιρμής και φιλανθρωπία του μονογενού σου Υιού, μεθού ευλογητώσι, Συ το Παναγίο και αγαθό και ζωπιό σου πνεύμα την οικία και εις τους αιώνας των αιώνων. Άγιο της Αγίας, let us be attentive the holy gifts for the holy people of God. Εις Αγίος, εις Κύριος, Ιησούς Χριστός, εις και αγάπης προσέλθετε approach with the offer God with faith and with love.
Αλληλούια.
Help us, save us, and mercy upon us, and protect us, O God, in your grace. Having prayed for a perfect, holy, peaceful, and sinless day, let us commit ourselves and one another and our whole life to Christ our God. For you are our sanctification, and to you we give glory. To the Father, and the Son, and the Holy Spirit, now and forever. And unto the ages of ages. Εν ειρήνη προέλθομεν του Κυρίου δεηθόμεν. Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Πάτερ Άγιε ευλόγησον. Lord, bless those who praise you and sanctify those who trust in you. Save your people and bless your inheritance. Protect the whole body of your church. Sanctify those who love the beauty of your house. Glorify them in return by your divine power. And do not forsake us hope in you. Grant peace to your world, to your churches, the clergy, to our nation, to those in public service, to the armed forces, and to all your people. For every good and perfect gift is from above, coming from you, the Father of lights. To you we give glory, thanksgiving, and worship to the Father, and the Son, and the Holy Spirit, now and forever, to the ages of ages. Amen. Commemorate today a very dear and beloved members of our parish family, and all of the memorials today's service. We love them, we miss them. They were wonderful parishioners, and they also leave us with beautiful families to commemorate them, to pray for them, and to always honor and cherish their wonderful memories and a wonderful example. We commemorate 40-day memorial for beloved George Michael Anagnostou, 1 year memorial for a beloved Fotini Tambakos, 1 year memorial for a beloved Nikolaos Kostopoulos, and 2 year memorial for a beloved John Strifas.
May their memory be eternal. Ευλογητός η Κύριε, διδαξών με τα δικαιώματά σου, των Αγίων ο χορός έγρυπη γη της ζωής και θύρα παραδείσου ευρωκαγώ, τη δωδόδια της μετανοίας, του απολουλός πρόβατον εγώ είμαι, ανακάλεσέ με σωτήρ και σώσον με. Ευλογητός η Κύριε διδαξών με τα δικαιώματά σου, ο πάλεμεν εκείον το πλάσμεν και εικόνη σου θεία τιμήσας, παραβάσει εντονείς δε πάλι με επιστρέψας εις γην εξισελήφη, εις το καθομοίο συνεπανάγαγε, το αρχαίο καλός αναμορφώσας δε. Blessed are you, O Lord, teach me your statutes. I am an image of your ineffable glory, although I bear the scars of transgression. On your creation, O Lord, take pity and cleanse me by your compassion. Grant me the homeland for which I long, and once again make me a citizen of heaven. Ευλογητός η Κύριε, διδαξών με τα δικαιώματά σου, ανάπαυσον ο Θεός τους δούλους σου και κατάταξον αυτούς εν παραδείσου. Όπου χωρεί τον Αγίον Κύριε και οι δίκαιοι εκλάψουσιν ως φωστήρες, τους και κοιμημένους δούλους σου ανάπαυσον παρορών αυτών πάντα τα εγκλήματα. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, το τηλεμπές της μιας θεότητος, ευσεβώς υμνήσομεν πόντας, Άγιωσι, ο Πατήρ ο Άναρχος, ο Συνάναρχος Υιός και το Θείο Πνεύμα, φώτισον ημάς πιστης ηλατρεύοντας και του αιωνίου πυρός. Εξάρπασο. Και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων να μη χαίρεσαι μνή Θεόν σε κυτεκούσα εις πάντων σωτηρία δις γένος των ανθρώπων ευρατών εις σωτηρία δια σου ευρύμεν παράδεισον Θεοτό και αγνή ευλογημένη. Αλληλούια, αλληλούια. Alleluia, glory to you, O God. Alleluia, 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 doxa si, O Theos. Alleluia, 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 doxa si, O Theos. Faith, give rest, our Savior, to the souls of your servants. Bestow upon them the blessed life, which is from you, because you love humanity. Στην κατάπαυση σου, Κύριε, όπου πάντες οι Άγιοι σου αναπαύονται, ανάπαυσον. Και τας ψυχάς των δούλων σου, ότι μόνος υπάρχεις αθάνατος. Λόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, εσύ ο Θεός ημών ο καταβάσης άλλην, και τα σωδήνας λύσας των πεπαιδημένων αυτός και τα ψυχάς των δούλων σου σώτερα να παυσώ. Και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων να μην λιμώνει αγνή και άχραντος παρθένος η Θεόν αφράστος κοίσασα πρέσβευε υπέρ του σωθήνε τας ψυχάς των δούλων σου. Have mercy on us, O God, according to your great love, we pray to you, hear us and have mercy. We also pray for eternal life and repose for the souls of the departed servants of God, that ειδόμεθ επί μακαρίζοις Κύριον απαύσεις των ψυχών, των κεκειμένων δούλων του Θεού Γεωργίου Φωτεινής Ιωάννου Νικολάου, Γεωργίου Ελένης Παναγιώτου Στυλιανού Δημητρίου, Ελβίνης
Ειρήνης, Δημητρίου, Αντωνίου, Ιωάννου, Παναγιώτου, Θανασίας, Γεωργίου, Αγγελικής, Κωνσταντίνου, Λεωνίδου, Πολυτήμης, Μαρίας, Θεοτόκη και Χριστίνης, Πάπου, Προπάπου, και υπέρ του συγχωρηθήν εαυτής, Πάμπλη με λιμέκουσιόντα και ακούσιο. May the Lord our God place the souls with the righteous repose. Let us ask for the mercies of God, the kingdom of heaven, and remission of their sins from Christ, our immortal King and our God. Let us pray to the Lord. O God, the spirits of all flesh, you have trampled down death and you have abolished the power of the devil, giving life to your world. Give rest to the souls of your departed servants, George, Michael, Fotini, John, and Nicolaos, in a place of light, Amen. In a place of repose, Amen. In a place of refreshment, Amen. Where there is no pain, sorrow, or suffering, as a good and loving Amen. God, forgive every sin they have committed in word, deed, or thought. For there is no person who lives and does not sin. You alone are without sin. Your righteousness is everlasting, and your word is truth. Forget the resurrection, the life, and the repose of departed servants, Georgios, Mikhail, Fotini, Ioannis, Nikolaos, and their commemorated family members of Christ our God, and you give glory with your eternal Father, your holy, good, and life-giving Spirit, now and forever, and unto the ages of ages. Amen. Aeonias, as in nimi, exumacharisti, kei, misti, adelphi, imon. May your memories be eternal, ever memorable and blessed, brothers and sisters in Christ, Aeonias asimnimi, αξιωμακάριστη και ύπνιστη αδελφή μου. Αιωνία ύπνιστη, αιωνία ύπνιστη, eternal be their memory. Αιωνία ύπνιστη. Των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών, των κατοικούντων και παρεπιδημούντων εν την πόλη και η κοινότητα αυτή, των ερητών επιτρόπων, συγκλωμητών, αφαιρωτών, των γεκαιρονότων και των δούλων του Θεού, Νικολάου Σταματία Τέκνων Αδελφών, Σταύρου Ευαγγελία Νικολάου Ευστρατεία Εμμανουήλ Μαρία Νικολάου Σταματία, Μιχαήλ Γεωργία Νικολάου Καλλιόπη, Μάρκου Καλλιόπη Χρυσοβαλάντου, Ευαγγελία Καλλιόπη, Ιωάννου Ευγενία Ιωάννου Δημητρίου Φωτεινή, Άννη Αγγελική Αντωνίου, Γεωργίας Νικολάου Ηλίου, Παναγιώτου Ξανθρύπης, Μιχαήλ Βασιλικής, Παναγιώτου Σωτηρίας Τέκνων και Συγγενών, Χρήστου Σταματίας Τέκνων, Εκατερίνης Τέκνων, Δεσπίνης Τέκνων, Σοφίας, Αναστασίου Ευγενίας Αδελφών, Αναστασίου Ευγενίας Ευαγγέλου, Αναστασίου Μαρίας Ευαγγέλιας Εμμανουήλ Ιωάννας Τέκνων, Χρήστου Παρασκευής Τέκνων, Εγγονών Παρασκευής Σταφάνου και Σταματίου και Υγείας και Θείας Βοηθείας υπέρ αυτών Εντιδόμεθα και υπέρ του διαφυλακτήρια την Αγία Εκκλησία, την πόλη, την κοινότητα αυτή, πάσα πόλη και χώρα, απορχής λιμού, λιμού, σιμού, καταπληκτισμού, κύρος Μαχαίρας, κύριος Δύος, αλλοφύλλος, του πολέμου και του δυσανάτου, είπε του Ιλένε Μήνη και διάλα, κυρίες των αδερφών και φιλάτρων των θορυμών, τόπος πρέπει και δεσκατά σε πασαρουργή και νόσου και θυμών κινουμένη, και ρίσαστε ημάς στις επικειμένες δικαίες αυτοαπειλής και ελεήσε ημάς, Εντιδόμεθα υπέρ της άκουσε Κύριε το Σωρημόν, φωνήστε Ιησούς ημών των αμαρτωλών και ελεήσε ημάς, Επάκουσον ημών ο Θεός ο σωτήρι μου ανήρπης πάντα το περάτη της και το ρεθολάς ημών τράτη. Κύριε ψηλής και μητάς με τις αμαρτίες ημών και ελέησον ημάς. Ελέη μου αγάπη και φιλάνθρωπος το σπάρκης και στην κόψον το πέμα. Το πατρί και το Υιό και το Υιό Πνεύμα και την οικαία οίκη στους αιώνας των αιώνων. Ειρήνη πάση, τα σκεφαλάς ημών το Κύριο κλείνομαι.
Δέσποτα πολύ, Ρε Κύριε Ιησού Χριστέ, θα σου πω, πρεσβύσπαινα κράτοντας ποινή Σίμων Θεοτόκου και Παρθένου Μαρίας. Δυνάμει του Μικέζου Πιστεύρου τη χάρη του Θεοτόκου Τάφου, προστασίσου τη μήνα περανίου του δυνάμενο σωμάτων και εσύ τη μήνα δόξου προφήτ προλόγου και βαπτιστού Ιωάννου, το γεωδόξο και παρεχόμενο Αποστόλων, Πέτρου και Παύλου και πάντων για Αποστόλων και Αποστόλων. Τον Αγίες Πατρόμου Μεγαλών Ιεραρχών και Οικουμενικών Δασκάλων, Βασιλείου του Μεγάλου Γρηγοριθολόγου και Ιωάννου του Σωστόμου Αθανασίου και Κυρίλου, Ιωάννου του Ελέμονο Πατριχών Αλεξανδρία Νικολάου του Ανμύρη, Πεδίδο του Επισκόπου Τρεμηθούδου και Δεκταρίου Μεταπόλεω του Θαυματουργών. Τον Ιδόξο Μεγαλό Μαρτύριο Γεωργίου Πεπεφόρου, Δημητρή του Μυροβλήτου, Θεοδόρου, Τίνο και Στρατιλάτη και Μιλάν Θαυματουργού, τον Ιερό Μαρτύρο Χαραλάμπο και Ελευθερία, τον Αγίου Δόξο Μεγάλο Μαρτύριο Γυναικών Θέκλα, Ζαρβάρα, Αναστασία Κατερίνη, Κυριακή Φωτεινή Μαρίνη, Παρασκευή και Ειρήνη, Αγίου Σοπερθωμάρτο Μαρκέλη και Ομολίτητο, του Σοπερθωμένου Κόρο Πατανοήτη, του Σιλικηφόρου του Λεπρού, τον Αγίου και Δικαίου του Θεοπατώρου του Ιακήμ και Άνη, Ιλαρίων Εσωσίου Ροδίνο του Αποστόλου εκ των Εβδομήκοντα και τον Αγίου Πατρό Σιμών Γρηγορίου, Αρχιεπισκόπου Θεσσαλονίκη του Παλαμά. Ότι την Θεία Μνήμη εορτάζουμε και πανηγυρίζουμε και πάντως τον Αγίον Επρόσδεκτο, τον οποίο στην Δαή Συνημών, δόρισε με την άφηση των παρακομμάτων ημών, σκέπος όλοι μας τη σκέπτε, πτερήγον της αποδέξεων αφημών πάντα εχθρών και πολέμιων. Ειρήνευσε όλοι μου, ότιζε Κύριε Λέησιμος και τον κόσμο σου και σώσε τους ψυχάς ημών ως αγαθός, φιλάνθρωπος και ελεήμων Θεός, Θεοτόκε Παρθένε, και εξ αυτών πέντε και σκυλίου άντρα κορτάσα. Αυτό ευλόγησον του άρτου του, του Στοσίτο, τον Ήνο και το Έλαιο. Λύθινον αυτά τη μεγάλη του Χριστουγεννή Εκκλησία, τη ιερά Αρχιεπισκοπή, την πόλη και κοινότητά αυτή και τη οίκη των εορταζόντων και στον κόσμο σου άπαντα. Και του εξ αυτών μεταλαμβάνοντα του του δούλου σου Αγίασον, ότι σου ευλογών, λύθινον και κυβερνών και αγιάζον, σε μετά Χριστό του Σιμών και στην δόξα να πέβαιο, σε τον άρχο σου περνή και τον Παναγίο και αγαθό και ζωπιό σου πνεύμα, νυν και αή. Και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Λούσιε πτώχευσαν και πίνασαν οι δε εξητούντες των Κύριων ουκ ελαττωθήσονται παντός αγαθούς. Λούσιε πτώχευσαν και πίνασαν. Λούσιε πτώχευσαν και πίνασαν οι δε εξητούντες των Κυρίων ουκ ελαττωθήσονται παντός Son and the Holy Spirit. Have you ever played peekaboo with a baby? You know the game, right? Like you put your hands up in front of your face, or you put your hands up in front of the eyes of the baby, and you say peekaboo, and you bring your hands down, and it's like you've done a magic trick. Like the baby is mesmerized, like you appeared out of nowhere. Peekaboo is actually really important in the development of a child. It teaches them something that we take for granted, but it's very important. It's a thing called object permanence. It's the idea that a thing continues to be there even if you don't see it, right? Like if I close my eyes, you all continue to exist. If you close your eyes, I continue to exist. At the end of liturgy today, I go to my house, you go to your house. I have no idea where you are or what you're up to, and yet you exist. Things continue to exist, to be true, even if we can't see them. Things continue to be true, even if we don't understand them.
And I raise that because this is what we're celebrating today on the second Sunday of Great Lent, which is dedicated to St. Gregory Palamas. And he gave us kind of a theological application of that truth, this tension that we live in as Christians, that God is both knowable and not knowable at the same time. This gets into some complicated theological language. He's knowable in his energies, in the way that he acts in the world, in the way that he reveals himself in the world, the things that he does in the world. But he's unknowable in his essence, his core mystery of who he is. He's both. God is distant and yet here. God is completely beyond us and yet right next to us. God is completely unknowable and yet at the same time knowable. And St. Gregory Palamas, speaking from the tradition of the church, tells us that to know God is not simply this mental, abstract, academic, philosophical thing. We don't know God simply by thinking about him. We don't know God simply by having interesting ideas about him. We know God by communing with him. We know God by becoming like him. We know God by walking with him, which is actually the lesson that we see in today's gospel reading as well. If you think back to today's reading, picture a house. Jesus is in this tiny little house, preaching, teaching to the people. He's got a reputation at this point, so the house is full. It's crammed, shoulder to shoulder. No masks, pre-COVID, I know, right? Just crammed people, different than our current context. And outside this house, trying to get in, is a group of friends. There's a guy who's paralyzed. He's being carried by four friends. We have no idea how far they carried him, but they lugged him through the Middle Eastern heat for a chance to speak to the Lord, and they get there and the house is full. But so great is their faith in God, so great is their love for their friend, that they take their friend, they somehow get him onto the roof of this house, they punch a hole in the ceiling, in the roof, and then let their friend down. And when he's there at the feet of Jesus, the Lord sees him, and he says, looking at the faith of their friends, he says, the faith of your friends has made you well. Your sins are forgiven. And it's interesting, right? They don't get angry hearing this. They don't get angry hearing that the Lord sees this man and he doesn't raise him from his bed. He doesn't heal his legs. He doesn't heal his back. He doesn't make him not a paralytic anymore. He forgives his sins. And they're fine with this. They don't complain. These people of great faith who carried their friend, who knows how far, who lugged him onto a roof, punched a hole in the roof. They wanted an encounter with God, and they got it. And their friend was forgiven of his sins. But there's other people in the room as well, scribes, who are smarty-pantses of the law back then. Thought they knew a heck of a lot about the law, and they see this, and they immediately balk. They immediately get angry. And they think nobody can forgive sins except for God. How is any of this possible? This is nonsense. And Jesus, who is God, of course, true God of true God, they don't have to verbalize a thing. He's able to perceive in their hearts the doubts and the questions and the anger that they are feeling. And he tells them, so that you can know that this is true, so that you can see what cannot be seen, I'm going to do this for you. Not for the paralyzed man, who was totally fine walking away from here with just forgiveness of sins and legs that still didn't work. I'm doing it for you, who were grumbling at what you saw because you couldn't see. Because how can we see forgiveness of sins? How can we understand the mystery that this man who was standing before us is actually the divine Son of God? We can't. It's beyond us. It's beyond what we can wrap our mind around. But Jesus tells them, so you can have a sense of what you can't understand, I'm going to give you something that you can understand. And he looks to the paralytic and he says, rise, take up your pallet, and walk. And while the healing of sins, the forgiveness of sins, is this invisible thing that we can't see, we can't understand, God gives us something real and concrete that we can see. And this man gets up, and he walks away. And the point for all of us here in the second Sunday of Great Lent, as we're preparing this difficult road that we have ahead of us, as we're preparing for the cross, as we're preparing for the resurrection, is to walk with the freedom and the forgiveness that God gives us. Because that is how we know him. That is how we draw closer to him. God gives us this incredible gift. We're Christians.
We've been baptized, we've been chrismated, we've been given the gift of being brought into the household of God. Our identity comes from him. Our life comes from him. And all he asks in return is, walk with me. Get up and walk with me. Leave behind the things that paralyze you. Leave behind the things that give you anger, the things that give you frustration, the things that separate you from your neighbor, the grudges that you hold, the inner sort of turmoil and demons that you're holding on. Leave those behind. Walk in the freedom that I give you. Walk with me as I show you how to be merciful. Walk with me as I show you how to be compassionate. Walk with me as I show you how to be patient. Walk with me on this journey of the Great Lent as we pray a little bit more, as we fast a little bit more, as we give a little bit more to the poor and needy in our midst, as we develop a heart that is open, not closed, a heart that rejoices in the life and the action of God, rather than is blind to it, a heart that is open and free to move to God, away from our sins, away from our addictions, away from the things that glue us to the ground. This is the grace that God gives us and the opportunity. And to know God, to walk with him in this way, is to know him better than any philosopher could. Because to walk with him, he's there, personal. He's somebody who we can look upon. He's somebody who continues to bless us, somebody who loves us. Not just ideas floating around in our minds, not just words on a page, not just a thing that happened 2,000 years ago, but a reality. Because we can see God no less than that paralyzed man. We can be healed by God no less than that paralyzed man. It's a really wonderful divine game of peekaboo. God has showed his face to us. He brings his hands down. We can look him in the face. We can see the way he loves us. We can see the life that he has for us. And all he asks is for us to leave the things of death, leave the things of sin behind, and walk with him. May God give us the strength to walk with him as we take our next steps through Great Lent, as we prepare to celebrate his cross and the life that he has for all of us in his resurrection. In the name of the Father, and the Son. We thank Mr. Stephen Christoforou, who is the director of the youth department of the Archdiocese, and also you all see his videos for the very successful Archdiocese YouTube channel, Be the Bee, that explains the faith, great for all ages, from the young to the young adults, all the way to the elderly, in such an elaborate and beautiful way. And now I would like to ask you to please turn your attention to the narthex of the church, because we have a new member in St. Dimitri's Church today. His name is Christos, and we welcome him with his parents, Yorgo and Maria. Να σας ζήσει και καλός Χριστιανός. Του Κυρίου δοηθόμεν, Κύριε ο Θεός ο Παντοκράτορο, Πατήρ του Κυρίου Μονή σου Χριστό, πάσα ευφύ, συλλογικείται και άλογο, δια του λόγου σου δημιουργήσεις, ο πάντα εξουκόντερες, το είναι παραγώ σου, δομέθα και σε παρακαλούμεν, είτε σώ θέλημα τη δύσεως δούλη σου Μαρία, καθάρισον ο πας επαρτίας προσερχομένη Υγεία σου Εκκλησία να κατακρίνουσα εξαιρεθεί με τα σκήτω των Υγείων σου μυστηρίων. Ότι αγαθός και φιλάνθρωπος τόσο υπάρχει και στην δόξα να αναπέμπομε το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την ύπ και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Και το εξ αυτής τεχθέ πεδίο Χρήστο ευλόγησον, αύξησον, αγίασον, συναίτησον, σοφρόνησον, καλοφρόνησον, ότι σε παρήγαγες αυτό και έδεξες αυτό το φως του αισθητών, ένα και του νοή του καταξύθρου φωτό σε καιρό προώρησες και σε καταρρυθμιθεί τη γη σου πίμη. Διά του μόνο γενού σου είμαι θρόμπλο και τόση, σε το Παναγίο και αγαθό και ζωπιό σου πνεύμα την ίμπη και αίκη σε όνος των ομήν. Του Κυρίου δεηθόμεν, Κύριε ελέησον. Κύριε θεσμών, ο δε συνανθρωπής του μονογενού σου παραγενόμενος που σε διδύει του γένους των ανθρώπων, παραγενώ επί του δούλου σου Μαρία, και ενταξίωσαν αυτή δε τον ευχόντη τιμή πρεσβυδίου κατεχή, φυγήνεται η Αγίωσο Καθολική Εκκλησία, και τυχή τη εισόδου του νότου δόξου σου, και εξίωσαν αυτή μεταλαβή του μισόματο και αιματο του Χριστού σου, ενδυνάμωσαν αυτή τη συμπληρώση των 40 ημερών, όπω αξιωθεί σε εισεθήνα το Αγίωσο Νόδοξα, σημεί το Πανάγιο του όνομα του Πατρό και του Ιγνού Αγίου Πνεύματο, νυν και αϊ και ει του αιώνα των αιώνων. Αμήν, Κύριε δοηθόμεν, Κύριε ελέησον. Κύριε Θεός σου μόνο, τα 40 ημέρες βρέφος στο νομικό προσακτής, υπό Μαρία Σαπήρου Γαμπιά Υιός σου μικρός και τες αγκάλους του Κύριου σου προπασταρτής, αυτός παντέσποτα από το δύναμε και το προστακτέντο το βρέφος, το δούλο σου Χρήστο, εμφανιστείτε εσύ το πάντο ποιητή ευλόγησον,
και εις πανέργο να καθούν και σε ευάρεστον αύξησον από σοβόνο από αυτού πάσα να διαδύναμη δια τη σημειώση του τύπου του μυου σταυρού σου. Σε γαρεοφυλάσσω τα νύπια, Κύριε, να καταξιωθείς του Αγίου Βαπτίσματος τύχη της μερίδος των εκλεκτών της Βασιλείας του Φιλατώμενος εν μη τη χάρη της Αγίας και Μουσού και Διαρευριάδος. Σιγάρ πρέπει πως αδόξα και ευχαριστία και προσκύνησης σε τον άρχο σου Πατρί και το Παναγίο και αγαθό και ζωπιό σου πνεύμα την ίν και αή και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν ειρήνη πάση και το σκεφαλάσιμο του Κύριο κλείνομαι ο Θεός με το κράτο. Ο Πάδια του Παγαλαφωνοτά, του Προφτούν Ισαίου, προκαταγγείλεσαι με την εκπαρθένους άρτους του Μενογενουσίου και Θεοιμών, όσο επισκάτω των ενωμερών ευδοκίες και συνεργία του Αγίου Πνεύματος, διότι των βρωτών σωτηρίων, αμέτρες φλαχνή εξ αυτής νηπιάς, κατά δεξάμενος κατωθισμένων νόμος υγείου σου, μετά την εκπλήρωση του ημερών του καθαρισμού, το ιερό προς ακτίνη είναι έσχετο. Αληθείς νομοθέτης υπάρχουν και να αγκάλεις του δικαίου σου με βασταχθεί να κατεδέξατο. Ο περμυστήρι του πρωτοτύπου σύνο του προλεκθέντη προφήτη δια τη λαβίδο του άνθρωπο δηλωθεί σε ένα πέγγραμμα. Ού και εμεί οι πιστοί μη στην κάρτη κατέχουμε αυτού και νέων φυλάσσου τα νύπια. Κύριε, ευλόγησε το πεδίο του το Χρήστο. Άμα συνεισγονεύσει αυτού Γεώργιο Μαρία και τη συγγενεύσει αυτού. Και αναξίωσε ένα αυτήν καιρό εκθέτη και τη δίδυνο και εκπαιδεύουν του αναγεννήσει. Εγκαταρρύπτει στον αυτό τη αγία σου πίμη το λογικό προβάντο το επικεκλημένο το όνομα του Χριστού σου. Ότι είναι ψηλή καδικών και τα φυρακορών και στη δόξα και ευχαριστή και προσκύνησε να πέμπουμε σε τον άρκο σου Πατρί και το Παναγίο και αγαθό και ζώπιό σου πνεύμα την ίδια και εις τους αιώνας των αιώνων αμή εκκλησιάζεται ο δόλος του Θεού Χρήστος το όνομα του Πατρός και του Αγίου Πνεύματος εις ελεύσουμε στον Άγιο Νίκο σου προσκυνήσε μπροστά των Αγιών σου The Seven of God Christos, His Church, In the name of the Father, and the Son, and the Holy Spirit, in the midst of the congregation, I shall sing praise to you. Εκκλησιάζεται ο δούλος του Χριστού, στο όνομα του Πατρός και του Αγίου Πνεύματος, μην απολύσει το δούλος του Δέσποτα, τον Πατέρα μας. Εν ειρήνη ότι ο δούλος του Θεού σωτηριός, ότι μας κατά πρόσωπο πάντα το λαό, φως της αποκάλυψης είναι εθνών και δόξα λαού σου, Ισραήλ. Και αυτό είναι για σένα, είσαι καλό κορίτσι. Ας πω γύρω. Μπράβο. Κυρίω δεηθόμεν, Ευλογία Κύριε και έλεος αυτού ενθυμάστη αυτού Θεία χάρη και φιλανθρωπία πάντοτε νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δόξα σε ο Θεός ελπισίμων Κύριε δόξα σε May Christ our true and risen Lord through the prayers and the intercessions of His most pure and holy Mother through the veneration of the life-giving cross the protection of the angelic powers of heaven To the prayers of the holy prayers worthy apostles of the holy victorious martyrs, Saint John the, through the prayers of Saint John the Baptist, the Venerable, to the prayers of Saint Demetrius, the great martyr, Saint Marcella, Saint Nicholas, Saint Eleftherios, Saint Nikephoros the leper, to the prayers of Saint Joachim and Anna, Saint Ilarion, Saint Herodion the apostle, and through the prayers of Saint Gregory Palamas, Archbishop of Thessaloniki, whose memories we commemorate and celebrate today, and all the saints, Have mercy upon us as a good, kind, merciful, and loving God. Therefore, the Magian Pater, the Lord, 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 αυτό το διάστημα που διανύουμε τη 200η επέτειο από την κήρυξη της Ελληνικής Επαναστάσεως του 1821 και μαζί με τα παιδάκια μας, μαζί με την ενορία μας, με όλο τον κόσμο. Αυτή την εβδομάδα είχαμε ξεχωριστές εκδηλώσεις. Τα παιδιά του Ελληνικού Σχολείου κάθε μέρα κάναν παρέλαση Λέγανε ποίηματα με τις τάξεις τους, τραγούδια, κάνανε πολλές τιμητικές εκδηλώσεις για τους ήρωες και υπέρ της θυσίας των μεγάλων μορφών της ελληνικής μας ιστορίας. Είμαστε Έλληνες. Αυτό σημαίνει πολλά. Είτε στις Θερμοπύλες, είτε στη Σαλαμίνα, είτε στο Μαραθώνα, είτε στο Σούλι, είτε σε κάθε γωνιά, από τη μια άκρη του Αιγαίου μέχρι την άλλη άκρη του Ιωνίου.
από τη Μακεδονία μέχρι την Κύπρο, από τη Μικρασία μέχρι και την απανταχού της γης ομογένεια. Είμαστε Έλληνες. Το καυχόμεθα. Η ιστορία μας μακροετής, μακρόχρονη και ένδοξη. So all this week I want to share with you, παιδιά, how proud I was when I came to your classes, visit all the Greek school classes, and see your children parade, march, recite poems, narrate stories, and commemorate the heroic example of the heroes who gave us freedom. This year marks the 200-year anniversary since the Greek Revolution of 1821. From 1821 to 2021, this is a moment that you will always cherish and commemorate. You will tell your children that you celebrated the 200th anniversary of our nation's rejuvenation, rebirth, after 400 years of not having a country. We were able to resume. It took many years of fight, many years of sacrifice. Imagine, in the first years, from 1821 to 1823, just to march from Peloponnesus to Stereia Elada, only one third of mainland Greece, and one small portion of the islands of the Aegean. And then, almost 100 years later, to advance to Macedonia and Thrace, and almost 150 years later to liberate the Dodecanese, the Dodecanisa. It took many sacrifices because the fight started with the heroes of 1821 and it was carried on to their sons and daughters, their grandchildren, great-grandchildren, and great-grandchildren. And to this day, we fight for the great gift of freedom, which we commemorated on the doxology of March 25th on Thursday, and we said, Αξίους πίσον ημάς της ελευθερίας. Make us worthy of the gift of freedom. Και γι' αυτό το σκοπό, αγαπητοί αδελφοί, όλοι μαζί θα σηκωθούμε, θα στραφούμε προς τις ελληνικές μας σημαίες, να ψάλουμε με περηφάνεια, με τιμή και με χαρά τον εθνικό μας ύμνο, τον ύμνο που έδωσε δύναμη στους ήρωές μας για να κατορθώσουν το ακατόρθωτο, για να ρίξουν για πάντα τον Οθωμανικό ζυγό και να μας δώσουν το υπέρτατο αγαθό της ελευθερίας. Σε γνωρίζω από την κόψη του σπαθιού την τρομερή, σε γνωρίζω από την όψη που με βιάνεται τη γη. Αυτά το καταγαλμένη των Ελλήνων τα ιερά και σαν πρώτα αντριωμένη. Ελευθερία στην Κύπρο και δικαίωση στους αγώνες μας από τη Μακεδονία μέχρι το Οικουμενικό μας Πατριαρχείο και όλοι μας ενωμένοι με αγάπη και πίστη, με δύναμη και με σεβασμό στους ήρωές μας. Ζήτω η Ελλάδα μας! Ζήτω! I would like to invite you now to take the Αντίδωρο. The services are in the church bulletin all week long.
And ladies and philanthropists, distribute the tray for the flowers of epitaphias. Please support. Have a beautiful day. Chronia Pola.